it's a way of seeing the world, and nobody can tell you in our group this is right and this is wrong. That's why we've got the philosophy. ...15-20 χρόνια έχει τεθεί το μεγάλο ερώτημα σε μένα και σε πολλούς φίλους. Τι είναι να είσαι Έλλην? Και αναζητώντας αυτό τον ορισμό τι είναι Έλλην, έφτασα στο συμπέρασμα ότι Έλλην είναι αυτός που έχει ως βάση την ελληνική παιδεία και φιλοσοφία. Και έτσι ξεκινήσαμε να οργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Η μία από αυτές που ονομάζουμε σήμερα Προμήθεια άρχισαν το 1996. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια των Προμηθείων είναι μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε ξανά τους αρχαίους προγόνους μας, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτούς και εν πάση περιπτώσει να μάθουμε και ορισμένες αλήθειες, οι οποίες να αποκαλύψουμε μάλλον ορισμένες αλήθειες οι οποίες συστηματικά μας αποκρύπτονταν και αποκρύπτονται από τους περισσότερους Έλληνες και από τον κόσμο γενικότερα. Και για να σηκωθεί, για να πάρει αισιοδοξία ο Έλληνας, πρέπει να καταλάβει ότι έχει μέσα του την δύναμη να δημιουργήσει. Αυτές τις ιδέες της αρχαιότητας τις παντρεύουμε με τον Έλληνα της επιστήμης, με την τεχνολογική κοινωνία. Και πιστεύουμε ότι με αυτό το πάντρεμα, με αυτή την ένωση της αρχαίας Ελλάδας, με την τεχνολογική κοινωνία θα δώσουμε την πρόταση να βγει και η χώρα από την οικονομική κρίση. Ο Όλυμπος είναι συνδυασμένος με την θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και έχει οπωσδήποτε επίδραση στην επιστημονική βάση την οποία είχαν θέσει οι αρχαίοι Έλληνες και πάνω στην οποία στηρίζεται όλος ο δυτικός λεγόμενος σήμερα κόσμος. Εδώ στην Ελλάδα χρειαζόμαστε έναν πολίτη που να έχει γνώμη και ορθό λόγο. Και αυτό μας το διδάσκουν οι Έλληνες. Ο πολίτης αυτός που παίρνει στα χέρια του την κοινωνία, αυτόν διδάσκουμε εμείς εδώ. Σαν και πιο χειρομηγία με διώσαν.